Τα ζητήματα τα βασικά τα οποία θα απασχολήσουν τη Γενική Συνέλευση σήμερα είναι δύο. Πρώτο και κύριο είναι η υποστελέχωση των υπηρεσιών, γιατί το μεγάλο μας πρόβλημα είναι η ακραία υποστελέχωση. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε και στις υπηρεσίες της ΑΔΕ να συνταξιοδοτούνται υπάλληλοι χωρίς να αντικαθίσταται το προσωπικό. Οι αποχωρήσεις μας είναι πολύ περισσότερες από τις προσλήψεις τις οποίες γίνονται. Θα καταλάβετε ότι τα τελευταία 3 χρόνια στη ΔΟΗ Χανιών έχουν προσληφθεί μόλις 2 υπάλληλοι, ενώ έχουν αποχωρήσει παραπάνω από 10 με 15 άτομα. Αυτές οι θέσεις δεν έχουν καλυφθεί, με αποτέλεσμα, παρά τη μεταξέλιξη των υπηρεσιών με την ψηφιακή στο ψηφιακό περιβάλλον, να μην μπορεί να καλύπτεται και να εξυπηρετείται ο κόσμος. Γιατί, όπως ξέρετε, οι υπηρεσίες έχουν αλλάξει μορφή, δεν έχουμε πια την προσέλευση του κόσμου για να κάνει ό,τι χρειάζεται με τις υπηρεσίες μας, διαζώσεις παρουσία δηλαδή, αλλά έχει γίνει οι ηλεκτρονικές εφαρμογές μέσα από τις οποίες υποβάλλονται τα αιτήματα για όλα τα θέματα και εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά. Προσέρχεται στις υπηρεσίες πλέον μόνο ο κόσμος ο οποίος θα τον καλέσει η υπηρεσία ή δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί μέσω των ηλεκτρονικών αιτημάτων. Ένα άλλο θέμα που είναι πολύ σπουδαίο και θα απασχολεί σήμερα τη Γενική μας Συνέλευση είναι η αναδιάρθρωση των υπηρεσιών και το τι πρόκειται να γίνει στις υπηρεσίες της επαρχίας. Όπως ίσως τα γνωρίζετε, στις μεγάλες πόλεις, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, οι υπηρεσίες μας έχουν αλλάξει εντελώς μορφή με απόφαση της πολιτικής ηγεσίας και της ΑΔΕ. Έχουν κεντρικοποιηθεί οι υπηρεσίες, έχουν καταργηθεί οι ΔΟΗ με τη μορφή που τις ξέραμε. Δεν υπάρχουν πια ΔΟΗ, υπάρχουν κέντρα, τα ΚΕΦ είναι τα κέντρα εξυπηρέτησης φορολογουμένων. Εκεί έμειναν όπου υπήρχαν 25 ΔΟΗ και έχουν δημιουργηθεί μεγάλες κεντρικές υπηρεσίες που έχουν αναλάβει διάφορα φορολογικά αντικείμενα. Την ίσπραξη, το ΚΕΒΙΣ, το φορολογικό εισοδήματο στο Μητρό, το ΚΕΦΟΔΕ, τα αυτοκίνητα και το ΚΕΦΟΚ, το οποίο θα αναλάβει τη φορολογία κεφαλαίου. Έχουν δημιουργηθεί μεγάλες υδροκέφαλες σε ένα μεγάλο βαθμό υπηρεσίες, οι οποίες αυτή τη στιγμή, στην αρχική τους λειτουργία, επειδή έγιναν βεβαιασμένα, έχουν δημιουργήσει ένα χάος στην εξυπηρέτηση των πολιτών της πρωτεύουσας και της συμπρωτεύουσας, με αποτέλεσμα η διοίκηση της ΑΔΕ, που βλέπει το σφάλμα της αυτή τη στιγμή, να στέλνει αιτήματα φορολογουμένων από την Αθήνα στις περιφερειακές ΔΟΗ να τα εξυπηρετήσουν προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι φορολογούμενοι. Άρα αυτό αποδεικνύει την προχειρότητα της δράσης που γίνεται και την επιβάρηση των περιφερειακών ΔΟΗ, με απότερο βέβαια σκοπό, όπως μας έχουν δηλώσει, αλλά όχι ξεκάθαρα πει, ότι θα καταργηθεί η χωρική αρμοδιότητα. Δηλαδή δεν θα υπάρχει πια φορολογούμενος στις ΔΟΗ Χανίων ή δεν θα έχουμε αρμοδιότητα εμείς μόνο στη ΔΟΗ, μόνο φορολογούμενος των Χανίων, θα έχουμε πανελλαδικά. Όμως αυτό εμείς σαν εργαζόμενοι καλούμαστε να το εκπληρώσουμε χωρίς παράλληλα με τα καθήκοντα της ΔΟΗ που τα οποία υπηρετούμε, και καταλαβαίνετε ότι ο φόρτος εργασίας είναι τεράστιος και το προσωπικό είναι πάρα πολύ λίγο για να ανταπεξέλθει σε αυτό. Παρ' όλα αυτά, μετά από τόσα χρόνια, θεωρείτε ότι η ψηφιοποίηση και όλα αυτά με τον κόσμο έχουν βοηθήσει? Βεβαίως και έχουν βοηθήσει πλέον ο κόσμος. Κοιτάξτε, ότι έχουν βοηθήσει, βεβαίως έχουν βοηθήσει, και είναι και ένα δεδομένο το οποίο και εμείς το ζητούσαμε. Την ψηφιοποίηση και το να μην ασχολούνται οι συνάδελφοι εφοριακοί με εργασίες οι οποίες μπορούν πλέον με την ψηφιακή εποχή να τις κάνει ο φορολογούμενος από το σπίτι του ηλεκτρονικά ή από το λογιστή του ή μόνος του όπως μπορεί ο καθένας μας, προφανώς, και έτσι να απεγκλωβιστεί ανθρώπινο δυναμικό για να ασχοληθεί με το κύριο λόγο, με το κύριο έργο μας, το οποίο είναι ο έλεγχος, ήταν ζητούμενο για μας. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ, αλλά όμως απομένουν να γίνουν πολλά βήματα, γιατί ο COVID επέβαλε πολύ βία κάποιες εφαρμογές οι οποίες δεν ήταν έτοιμες. Αυτό διορθώνεται, αλλά διορθώνεται με αργούς ρυθμούς, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται και οι φορολογούμενοι και εμείς, οι οποίοι είμαστε διάμεσοι στις αποφάσεις της διοίκησης της ΑΔΕ, που δεν αναγνωρίζει όμως τον κόπο των εργαζομένων στις υπηρεσίες, μην αποδίδοντάς ως αυτά που πρέπει σε ό,τι αφορά τα κλαδικά και θεσμικά μας αιτήματα. Αντίθετα, πιέζει περισσότερο προκειμένου να φανούν οι δικές τους αλλαγές πιο σημαντικές.